Στο Downtown που κυκλοφορεί σήμερα, ο Δημήτρης Κοτσόπουλος μιλά για τη ζωή του μετά από 3 χρόνια στη σειρά που άλλαξε την ελληνική τηλεόραση, για τις ισορροπίες που έπρεπε να κρατηθούν μετά την αναγνωρισιμότητα, αλλά και για τις φήμες που κατά καιρούς τον θέλουν ζευγάρι με τη Μαρία Κίτσου. Στα backstage της φωτογράφησης, παίξαμε μαζί του, συμπλήρωσε τη φράση. Αυτό που δεν θα ξεχάσω από το πρώτο γύρισμα των Άγριων Μελισσών είναι... Είμαστε κάπου στην Κουπαϊδά, στα χωράφια, και η πρώτη σκηνή είναι του 16ου επεισοδίου, που είναι το πρώτο φιλί με την Ελένη. Και επειδή όλοι έχουμε άγχος, έχει αφόρητη ζέστη, η ατάκα, μια πολύ σημαντική ατάκα που πρέπει να πω στην Ελένη, είναι η αγκαλιά σου είναι το πιο ζεστό μέρος της γης και εγώ κρυώνω μακριά της. Wow. Και εγώ λέω, η αγκαλιά σου είναι το πιο τρυφερό μέρος της γης και εγώ κρυώνω μακριά της. Και μόλις μπουμπούνισε, έτσι, τα λες και μπουμπούνισε, δεν σε σημάδια αυτό το Θεό. και μιλάω με την σεναριογράφο και μου λέει, όταν είδαμε το επεισόδιο, είπαμε, μας κατέστρεψε την ατάκα. Και έγινε τόσο viral, λέει, αυτό παντού, που είπαμε, οκ, πάσο. Το πιο περίεργο μήνυμα που έχω λάβει στο Instagram είναι... Κάτι φωτογραφίες περίεργες, θα ξέρεις. Δηλαδή... Τώρα κι εσύ, τι ώρα παίζει εκπομπή, μεσημέρι, παίζει η Ελένη, ο Γρηγόρης, ο Μήνος και η Νάντια, συγγνώμη. Τι ώρα παίζει, ναι, αστείευουμε. Φωτογραφίες, προκλητικές, αυτό. Απαντάς. Όχι, δεν απαντάω. Την πρώτη φορά που με αναγνώρισαν στον δρόμο μου είπαν... Έβγαινα από το σπίτι μου και ήταν ένας ταξιτζής και οδηγούσε και έκανε γεια σου δάσκαλε και τράκαρε έναν μπροστά. Τον χαιρέτησες πίσω. Ναι, παλιά. Και έφυγα, τι να πω. Η Ελένη και ο Λάμπρος στο τέλος θα... Θα είμαι γονείς. Οκ. Ευτυχισμένοι γονείς. Πάλι μπουν, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Όταν τελειώσουν οι Άγριες Μέλισσες, σκέφτομαι να... Κάνω περιοδία σε όλη την Ελλάδα με την Ηλέκτρο του Ευρυπίδη, κάνοντας τον Ορέστη. Με αφορμή τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix, τα ημερολόγια του Άντι Γουόρχολ, ο πιο επιδραστικός καλλιτέχνης του 20ου αιώνα, βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο 35 χρόνια μετά το θάνατό του. Για πρώτη φορά, η τέχνη του Γουόρχολ όμως πέρασε στο παρασκήνιο και μπροστά ήρθαν η προσωπικότητα, η σεξουαλικότητα, οι σχέσεις, οι ανασφάλειες και οι φοβίες ενός καλλιτέχνη που δεν ένιωθε ποτέ αρκετός. Στο ντοκιμαντέρ γίνεται αναφορά και στους λόγους που τον ανάγκασαν να επιχειρήσει να παραπλανήσει τους πάντες σε μια εποχή αμήλικτης προκατάληψης για τους ομοφυλόφιλους, δείχνοντας πως αδιαφορεί πλήρως για το σεξ. Ο Βασίλης Βιλαράς ξεκίνησε ως ηθοποιός. Τα τελευταία 2 χρόνια όμως σκηνοθετεί παραστάσεις που φωτίζουν τη νέα πολύχρωμη πραγματικότητα και τελικά τα λέει και πολύ ωραία. Τα queer άτομα θέλουμε να ξεπεράσουμε το bullying που έχουμε φάει στην παιδική μας ηλικία. Να πούμε σε όλους αυτούς που προσπάθησαν να μας τραβήξουν κάτω, κοίτα που είμαι εγώ και κοίτα που είσαι εσύ. Η ταλαντούχα ηθοποιός απάντησε στο ερωτηματολόγιο του Προύστ, δηλώνοντας πως ο εν ζωή άνθρωπος που θαυμάζει περισσότερο είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο, αυτός που μισεί είναι ο Πούτιν, θα ήθελε να ζει στο LA, μεγάλο της επίτευγμα είναι που έκοψε το τσιγάρο, η αγαπημένη της σε σχολεία είναι τα φυτά της, ενώ ο ήρωες στην πραγματική ζωή θεωρεί όσους βοηθούν τους συνανθρώπους τους χωρίς να το διαφημίζουν.